Για 6,5 ολόκληρα χρόνια βίωναν το ίδιο μαρτύριο χωρίς να μπορούν καν να θρηνήσουν απομονωμένοι για το χαμό του παιδιού τους. Ανεβοκατέβαιναν στα Γιάννενα, βρίσκονταν ενώπιον των δικαστών, έβλεπαν κάποιες φορές κατά πρόσωπο τους ανθρώπους που χλέβαζαν το παιδί τους και ήταν αναγκασμένοι να ακούνε ξανά και ξανά τα βασανιστήρια που βίωσε ο Βαγγέλης τους από την παρέα των 8 κριτικών που φοιτούσαν στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Ο Ανδρέας και η Μαρία Γιακουμάκη, όταν έπεσε δικαστικά η αυλαία της υπόθεσης, ξέσπασαν. Ικανοποιήθηκαν για την καταδίκη των 8 από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, παρά το ότι αυτό δεν μπορεί να απαλύνει τις πληγές που άνοιξε ο θάνατος του παιδιού τους, όπως λέει χαρακτηριστικά στην Κρήτη TV ο δικηγόρος της οικογένειας από τα Γιάννενα, Δημήτρης Μπούκας. Η οικογένεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη, σε σχέση με την απόφαση που εκδόθηκε, βεβαίως και θεωρεί ότι η δικαιοσύνη επιτέλεσε τον ρόλο της, το έργο της. Και όπως είπατε και εσείς, βεβαίως ο Βαγγέλης δεν γυρίζει πίσω. Οι κατηγορούμενοι, στους οποίους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 30 μηνών με τριετή αναστολή για τους 5 ενήλικους και 100 ώρες κοινωνικής εργασίας για τους 3 ανήλικους, πιθανότατα να προσφύγουν στο ακυρωτικό δικαστήριο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη χαροκαμένη οικογένεια από το Σελί Ρεθύμνου. Αξιοπρέπεια και ανθρωπιά είναι αυτό που θα μας κρατήσει όρθιους, παρότι ο πόνος δεν φεύγει ποτέ, έλεγαν και ξανάλεγαν όλα αυτά τα χρόνια οι γονείς του αδικοχαμένου σπουδαστή, που εύχονται να μην βρεθεί ποτέ άλλη οικογένεια στη θέση τους. Επαγρύπνηση και εγρήγορση από όλους τους γονείς συνιστά κυρίως από τη θέση του γονέα και ο ίδιος ο δικηγόρος της οικογένειας Γιακουμάκη, ώστε τα παιδιά τους, όπως λέει, να μην είναι ούτε θύματα αλλά ούτε θύτες περιστατικών bullying. Το θρίλερ με τον 20χρονο σπουδαστή από το Ρέθυμνο άρχισε στις 6 Φεβρουαρίου 2015, όταν ο Βαγγέλης Γιακουμάκης έφυγε εντελώς ξαφνικά από το δωμάτιό του στην εστία της Γαλακτοκομικής Σχολής, χωρίς να πάρει τίποτα μαζί του. Για 35 ολόκληρες ημέρες τα ίχνη του χάνονται και οι έρευνες είναι χωρίς αποτέλεσμα, με τους αξιωματικούς της Ελλάς να λένε τότε πως είναι σαν άνοιξε η γη και να τον κατάπιε. Τελικά στις 15 Μαρτίου 2015 εντοπίστηκε νεκρός κοντά στις εγκαταστάσεις της Γαλακτοκομικής Σχολής, από την οποία ήθελε τόσο πολύ να αποφυτίσει.